Το Μιλαράκι χάνει τις προξένειες στις κάμερες γιατί ο νέος βασιλιάς είναι εδώ. Ετοιμάσου για One UI 5 στο Samsung κινητό σου. Redmi K60 με Nissagin έρχεται. Xiaomi 13 έρχεται και θα είναι τουμπανάκι. Αν έχεις iPhone 14, μην πας σε Luna Park. Και φυσικά τόσα άλλα νέα στο σημερινό επεισόδιο του Τρέξο που έχεις ήδη διαλύσει το κομπίν του like σαν original τεκαχωρίδης. Γιατί έτσι είπαμε στο χωριό μας. Άντε! Έχεις Samsung κινητό και θες να πάρεις τη γεύση από το νέο Android 13 αλλά και το One UI 5. Θες να έχεις όλα τα νέα χαρακτηριστικά, ρε παιδί μου, και να μην νιώθεις σαν πλέμπα. Μην μου ανησυχείς, τρελόπαιδο μου, κορεάτι μου. Η μαμά Samsung είναι εδώ για σένα! Από ό,τι μας έχουν μπει στην εκδήλωση τους που είχαμε αυτήν την εβδομάδα που μας πέρασε, αν έχεις Galaxy S22 σειρά κινητό, σύντομα θα λάβεις τη νέα σταθερή έκδοση του One UI 5 με όλα τα καλούδια, να μπορείς και εσύ να αλλάζεις την οθόνη κλειδώματος σου, ρε παιδί μου, όπως κάνουν και τα μιλεράκια. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Πόσο σύντομα τώρα θα με ρωτάς, ρε Μάρια, θα έρθει αυτή η νέα έκδοση? Δεν μπορεί να καθόλου. Αυτόν τον μήνα, όπως μας έχουν πει, αφού η μπέτα δοκιμαστική έκδοση τελειώνει και πάμε επιτέλους στη σταθερή έκδοση για τη σειρά Galaxy S22 με τα Z Fold 4 και Z Flip 4 να ακολουθούν και μετά τα υπόλοιπα Samsung κινητά να μπαίνουν και αυτά στη σειρά. Winter is coming, όπως λέγανε και στο χωριό μας εκεί στο Game of Thrones. Ο χειμώνας είναι κοντά. Με τέτοια τσιμίες που πήγαινε το ρεύμα, ρε παιδί μου, φτάσαμε να χαιρόμαστε όταν ζεσταίνονται τα κινητά μας, γιατί τέτοια τσιπάκια έχω. Τουλάχιστον τα χρησιμοποιήσαμε και να κρατήσουμε τα χέρια μας ζεστά. Όχι όμως πλέον, όπως μας λέει Qualcomm. Ο νέος Snapdragon 8 Generation 2 δεν θα έχει τόση πολύ υπερθέρμανση και δεν θα σου καίει τόση μπαταρία. Και από εδώ, ρε παιδί μου, και από εδώ να χάνουμε. Δηλαδή τα είχαμε, τα χρησιμοποιούσαν για θερμάστρες και τώρα θέλουν να μας τον πάρουν και αυτό μακριά μας, ρε. Όπως και να έχει όμως. Όπως θέλουν οι φήμες, 15 Νοεμβρίου η εταιρεία θα έχει την εκδήλωση της όπου αναμένουμε τον νέο το τσιπάκι που, όπως συνεχίζουν οι φήμες αυτές, θα δούμε πρώτον το τσιπάκι να κάθεται πάνω στο νέο Xiaomi 13. Καλά τώρα, πραγματικά νόμιζες ότι θα σε άφηνα με 2.000 καμένα να σου ανάφερνα για το Xiaomi 13 και να μη σου δώσω περισσότερες πληροφορίες? Θα γινόταν χαμός το καφενείο του Xiaomi, τα Xiaomi θα τρελαίνονταν, θα με παίρναμε τις ντομάτες, ρε παιδί μου. Γι' αυτόν πάρε λίγη δόση πώς θα φαίνεται το νέο κινητό από τη Xiaomi μας. Όπου, αν δεν έχεις κάνει τώρα εγγραφή στο κανάλι, πρώτα απ' όλα ντροπή να σου πω, μονάχα ντροπή, να κάνεις τώρα αμέσως και θα χτυπήσεις το καμπανάκι, γιατί έχω και τα 12 TAF και τα 12 TAF Pro εδώ, τα οποία θα έρθει σύντομα βίντεο. Όμως, τώρα να χαρείς προς το παρόν το σχεδιασμό του Xiaomi 13, ο οποίος φαίνεται ότι διαφέρει από πίσω τουλάχιστον από ό,τι έχουμε δει στα 12άρια. Και αν είναι να κρίνω από τη super κάμερα που έχω δοκιμάσει πάνω στο 12 TAF Pro, θα κλάψουν απλά μανούλες. Σκέψω απλά ότι η Xiaomi έχει πάρει έγκριση για γρήγορη φόρτιση στα 210 W, να ρίξουν και τα 200 MP που έχουμε πάνω στο 12 TAF Pro. Πραγματικά θα πάμε κορυφή απευθείας, Xiaomi μου, κάντο. Και μια και το κάνεις, φτιάξε και λίγο το UI. Ρε φίλε, δεν άντεξα, πρέπει να το πω. Όπως δεν άντεξα εγώ, δεν άντεξε και η πρωτιά του iPhone 14 Pro στον DxOMark όσον αφορά τις κάμερες, γιατί η 146 πόντι που πήρε από τη σελίδα για τις δοκιμές της κάμερας δεν είναι αρκετή. Ο νέος κυρίαρχος είναι από τη μητέρα Google, είναι το Pixel 7 Pro και φαίνεται ότι έχει νικήσει το iPhone 14 Pro από τη Μιλαρό εταιρεία μας με σκορ 148 συνολικό, που βέβαια από την άλλη δεν φαίνεται να είναι αρκετό να νικά τα 149 που έβγαλε το iPhone 14 Pro Max. Αυτό θα το πούμε. Μιλάμε για έναν πόντο. Φυσικά για έναν πόντο να μου πεις χαλάνε και οι οικογένειες.
Βέβαια, επειδή υπάρχουν πολλοί που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη στον Διέξοδο Μάρση στη σελίδα, είναι καθήκον μου σαν δήμαρχος των Τικαχόλιδων να στο φέρω εδώ να το δοκιμάσουμε μαζί στο κανάλι. Ρε Μύρια, τι, και πάλι να καίω χρήματα, δεν γίνεται, Κοίταξε, να σου εξηγήσω κάτι, αγάπη μου. Είμαι δήμαρχος. Αν θες να παραμείνουμε στο δημαρχείο, πρέπει να κάνουμε πράγματα για τους δημότες. Τι, μόνο να χαίρεσαι, να τάσεις και μετά... Έρχονται εκλογές. Ψήφο θα θέλουμε. Μόνο να θέλουμε τους ψήφους. Δεν είμαστε όπως τους άλλους δημάρχους εμείς. Έλα τώρα. Αυτά δεν τα κάνουμε στο χωριό μας. Πριν τώρα να πάμε να δούμε για το θέμα που έχουν τα νέα iPhone 14, θυμάσαι πριν λίγα επεισόδια που λέγαμε ότι υπάρχουν φήμες για το Redmi K60 της Xiaomi ότι θα αντιγράψει τον Dynamic Island της Miller εταιρείας. Ενώ όχι αντιγράψει, να εμπνευστεί από αυτό ρε παιδί μου, να εμπνευστεί, ναι. Σύμφωνα λοιπόν με πιο πρόσφατες φήμες από τον Digital Chat Station, Digital Chat Station, αυτό θα γίνει και μάλιστα ίσως να έχει την πρωτιά η Xiaomi μας και να είναι η πρώτη εταιρεία η οποία θα ρίξει τον Dynamic Island, θα εμπνευστεί, είπαμε, πάνω σε Android κινητό με το Redmi K60. Βέβαια, τα νέα δεν σταματάνε εκεί. Θυμάσαι πριν λίγα νέα που σου είπα για το νέο Snapdragon 8 Generation 2 το τσιπάκι. Από ό,τι θέλουν οι φήμες αυτές, θα έρθει και πάνω στο Redmi K60 Pro, όπως επίσης στο κινητό, θα σου προσφέρει και 120W ενσύρματη φόρτιση, 30W ασύρματη φόρτιση οικονομικά. Με όλα αυτά τα οικονομικά, το ξαναλέω, να έρχονται τον επόμενο Απρίλιο. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον και σίγουρα θα έχουμε τα μάτια μας καρφωμένα πάνω στη συσκευή. Αν έχεις τώρα πάρει κάποιο από τα νέα iPhone 14, καλού κακού, μην πας σε roller coaster πάνω σε Luna Park, αν δεν θες να καλέσεις την αστυνομία το κινητό σου. Τώρα θα με ρωτήσεις, Μαρία, έχεις πει, ίσως, αλλά όντως εσύ, ότι έχω... αλλά και ότι θα καλέσει την αστυνομία. Σύμφωνα που λες μαζί με το Wall Street Journal, ρε γάμο, το έχω πολύ γαμά την προφορά, χρήστες που είχαν iPhone 14 στις τσέπες τους, είτε Apple Watch S8 ή το νέο εσύ δεύτερης γενιάς που έρχεται για αυτό το βίντεο, γι' αυτό με γραφή καμπανάκι, κάνω. Τα είδαν που λες να καλούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν αυτή ήταν πάνω στο roller coaster. Από ό,τι φαίνεται, οι απότομες στροφές στο τρενάκι, το φρενάρισμα, ενεργοποιούσε το crash detection και αν δεν εκείνη την ώρα που είσαι ανάποδα και κρέμες από το τρενάκι, να δεις ότι το ρολόι σου ή το κινητό σου, να καταλάβεις ότι καλεί έκτακτη ανάγκη και να το απενεργοποιήσεις. Είσαι ανάποδα. Αναμένουμε φυσικά από το μιλαράκι να τσεκάρει το θέμα και να το φτιάξει, αλλά μέχρι να το κάνει ρε παιδί μου, γιατί να μην πας να τσεκάρει το βίντεο που κάναμε εμείς για το iPhone 14 Pro εδώ. Και τα λέμε. Άντε.